από διάφορους σταθμούς και εκπομπές τηλεπολίσεων ακούγονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι ψευδή και αναλυθές. Και επειδή μου έκανες και αυτή την ερώτηση, είναι ευκαιρία να εξηγήσουμε στον κόσμο και να ακούσει ο κόσμος πώς έχει χρηθεί το σπαθί εκεί πέρα. Πριν αρκετά χρόνια ήταν ένας κύριος ο οποίος ζούσε στη Γερμανία, ο κύριος Μιχάλης, ο οποίος έρχεται και τώρα στην Αθήνα και έρχεται και στο Μανταμάδο κάθε χρόνο, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα σοβαρό υγείας. Τότε επικαλείστηκε το Θεό. Και επικαλείστηκε το Θεό σε μια φάση της ζωής του, η οποία ήταν πολύ κρίσιμη, είχε κάποιο πρόβλημα υγείας. Και λέει, Θεέ μου, τι να κάνω, βοήθησέ με να προσπεράσω αυτό το πρόβλημα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν πολύ χλιαρός στην πίστη, θα έλεγα. Δεν εκκλησιαζότανε, αμφισβητούσε πολλά πράγματα, όμως το αδιέξοδο αυτό που ήρθε, ζήτησε τη βοήθεια του από το Θεό. Και κοιμήθηκε και το βράδυ στον ύπνο του βλέπει έναν πανύψηλο άνδρα και του λέει, εγώ είμαι στο Μανταμάδο, θα μου φέρεις ένα σπαθί και εγώ θα κόψω την ασθένειά σου με το σπαθί αυτό. Βλέπετε ότι πολλές φορές ο ταξιάρχης, επειδή είναι το όργανο το οποίο εντέλεται από το Θεό, παίρνει γήινες εκφράσεις και μας μιλάει μέσα από αισθητά μέσα, γιατί το σπαθί είναι κάτι αισθητό και γήινο, δεν είναι κάτι το άειλο ή κάτι το... Τέλος πάντων, ξύπνησε ο κύριος αυτός, λέει, τι να κάνω, ποιος είναι ο Μανταμάδος, δεν ήξερε τίποτα. Πάει σε έναν ιερέα στη Γερμανία, λέει, πάτερ μου, λέει, έτσι και έτσι και έτσι, είδε αυτό το όνειρο, του λέει, δεν ξέρεις τον ταξιάρχη στο Μανταμάδο, λέει, όχι. Λέει, είναι εικόνα η οποία είναι φτιαγμένη με χώμα και αίμα. Αυτός λέει, σε αυτό να πας. Ο κύριος Μιχάλης λοιπόν τότε, ως άπιστος Θωμάς, δεν έδωσε σημασία πάλι, παρά μόνο συλλογίστηκε, έκανε σκέψη και λέει, εντάξει, αν είσαι ο ταξιάρχης του Μανταμάδου και το θες, φέρτε μου το σπαθί να στο φέρω εγώ. Και ένα απόγευμα λοιπόν στο ξενοδοχείο εκεί που έμενε, σε μια άλλη πόλη της Γερμανίας που είχε πάει για τους γιατρούς, χτυπάει η πόρτα του δωματίου του, ανοίγει και βλέπει ένα χάρτινο κυβότιο, ένα δέμα, ένα κουτί. Το ανοίγει, το βάζει μέσα στο δωμάτιο, το ανοίγει και βλέπει ένα σπαθί. Εκείνη την ώρα ο κύριος Μιχάλης ξέσπασε σε κλάματα, γιατί τη σκέψη αυτή που είχε κάνει, αν όντως ο ταξιάρχης φέρτο μου εσύ, δεν το είχε πει σε κανέναν, ήταν σκέψη δική του προσωπική, και αμέσως πήρε το πρώτο αεροπλάνο από τη Γερμανία, ήρθε στο νησί μας στη Μυτιλίνη και συνάντησε τον πατέρα Χρήστο, τον εφημέριο του Μανταμάδου, και του παρέδωσε το σπαθί αυτό στα χέρια του, και από τότες το σπαθί αυτό βρίσκεται μπροστά στην εικόνα. Και όταν πάει κάποιος και προσκυνάει την εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, βλέπει και το ξύφος αυτό εκεί πέρα, το οποίο είχε φέρει πριν πολλά χρόνια ο κύριος Μιχάλης. Από τότε λοιπόν υπήρξε μια συνήθεια των πιστών να μας φέρουν πολλά σπαθιά, και κατά τη χάρη του 8 Νοεμβρίου και στην άλλη δεύτερη μεγάλη πανήγυρη, χρονικά δεύτερη, γιατί εδώ πέρα στο νησί συνηθίζεται το εξής. Επειδή όπως είπα, σε όλο το νησί έχουμε πολλές ενορίες ταξιάρχη, η πανήγυρη 8 Νοεμβρίου αποδυναμώνεται, γιατί οι πιστοί μένουν σε ενορίες στα χωριά του. Η μεγάλη πανήγυρη της Μονής των Ταξιαρχών του Μανταμάδου είναι η δεύτερη Κυριακή μετά το Πάσχα, που είναι η Κυριακή των Μυροφόρων, και εορτάζονται τα εγγένεια του ναού. Τότε, αν είναι κάποιος στο νησί εδώ πέρα, θα δει συγκλονιστικές εικόνες. Από όλο το νησί έρχονται άτομα, κατά χιλιάδες, πραγματικά κατά χιλιάδες, με τα πόδια σειραίουνε. Μπορεί ο άλλος να περπατήσει και 7 και 6 και 9 ώρες με τα πόδια, ποδαρόδρομο, ώστε να έρθουν στη χάρη του αξιάρχη και να προσκυνήσουν. Άλλοι κατεβαίνουν από το αεροπλάνο και κατευθείαν ξεκινάνε με τα πόδια, άλλοι από Πειραιά ή από Καβάλα, με το που βγουν από το λιμάνι παίρνουν τη λαμπάδα στο χέρι και ποδαρόδρομο. Και το ιδιαίτερο και το πιο συγκινητικό και είναι ότι έρχονται πολλά νέα παιδιά. Νέοι, πολύ νέοι, πολύ νέοι. Βλέπεις μανάδες με τα παιδιά τα μικρά μέσα στο καρότσι να έρχονται. Υπολογίζεται περίπου ότι κάθε χρόνο όλοι αυτοί οι πιστοί οι οποίοι σειραίουν στο προσκύνημα του ταξιάρχη στο Μανταμάδο
από όλη τη Λέσβο και από όλη την Ελλάδα, αυτοί που έρχονται οδικός μόνο, οδικός, είναι πάνω από 20.000. Είναι μοναδικό αυτό που σημαίνει. Μοναδικό.